Έκκληση για διεθνή βοήθεια σκέφτεται να απευθύνει η κυβέρνηση της Λιβύης μετά το βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Τρίπολης από ομάδες παραστρατιωτικών. Δύο Λίβιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και το 90% των αεροσκαφών που βρίσκονταν προσγειωμένα καταστράφηκαν μετά από εκτόξευση ρουκετών. Οι πύραυλοι τύπου Γκραντ έπεσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Λιβύης, καταστρέφοντας και τον πύργο ελέγχου. Η κυβέρνηση έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει τη συνδρομή διεθνών δυνάμεων για να προστατεύσει τους πολίτες και να εμποδίσει το χάος και τις αναταραχές, ώστε το κράτος να μπορέσει να φτιάξει ξανά τους θεσμούς του, δίνοντας προτεραιότητα στο στρατό και την αστυνομία. Όλες οι πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο αναβλήθηκαν μέχρι και την Τετάρτη. Οι επιθέσεις οδήγησαν τον ΟΗΕ στην απομάκρυνση του προσωπικού του από τη Λιβύη.